Έλα, Φάνο. Φέρ' το καλέ. Άγκα. Έλα, έλα, σήμωσέ το. Έλα, Φάνο. Έλα, έλα. Συγκινήτε με σένα. Έλα, έλα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίκας Μπασκετά, και έπειτα από μια πολύ πολύ ιδιαίτερη και πάρα πολύ σημαντική και όμορφη σκηνή, είμαστε στη Sony Arena να δούμε και λίγο μπάσκετ. Αυτό έχετε δευτερεύον προφανώς. Παρακολουθούμε παρόλα αυτά την αναμέτρηση μεταξύ Στεφανιδά Timberwolves και 86ers, δύο ομάδες που είναι αντιμέτωπες στην πρεμιέρα του Summer. Προφανώς για τρεις άτομους έχει ξεκινήσει ως βασικός, αναρωτιέμαι γιατί. Κρόπλος μέχρι μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, πέρασαν από δύο πρώην παίκτες στην Winter, τον Σκάριος. Δύο. Τι να πει κανείς. Άντε να κάνει την δάση τώρα. Την Καλαΐδη παίρνει παρόλα αυτά ένα screen. Προφανώς δεν θα πάρει τον τρίποντο αυτή τη φορά. Να jump shoot άστοχο από την γωνία μας, ένα δίποντο τον κλώνο. Το rebound τώρα θέλει να τρέξει οι 86ers. Σπυρόπουλος για 3 άστοχο, πήρε την πάσα από τον ίδιο ρολυμάτο. Είναι μόλις 5 παίκτες οι 86ers. Με 4 απώλειες, έχουν δηλώσει 4 λιγότερους παίκτες στο Summer. Παρ' όλα αυτά παραμένουν οι ίδιοι, δεν έχουν κάποιον έξτρα, δεν έχουν φέρει κάποια μεταγραφή. Καλή ώρα στις τρίπλες, για 3 άστοχος. Λιμάντο στο αμυντικό rebound. Ακούει να βγάλουν 40 ή και παραπάνω λεπτά, ποτέ δεν ξέρει κανείς. Οι παίκτες των 86ers. Λιμάντο. Ένα jump shoot, έστοχο από τον Μουτσέλη. Είναι ώρα. 0-4 τώρα. Τι μπεργούλους, οι οποίοι έχουν. Δεν θα έχουν το χρόνο του καλά τώρα από τον Μαυρούδη. Είχαν δηλώσει 22 παίκτες στο Winter και έχουν μόλις 11 δηλωμένους στο Summer. Γιώνας, ο Αλβανός με τη δεν θα πάρει την μπάλα στην πρώτη πάση, θα πάρει σε δεύτερη. Ένα σουτάκι μέσα από στο άστοχο. Θα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Τζέλι στην απέναντι πλευρά. Jump shoot, εύστοχο και πάλι 0-6 για τους Sixers. 6 για τους Sixers, βλέπουμε την σύνδεση. Είναι μεταγραφές γνώριμες. Τον πάρει τα πούδι και τον γραμματίκα. Παραλίγο και καλάθι και φάρο από την καλλιόρα. Γραμματίκας και τα πούδι, οι οποίοι αγωνίστηκαν στους Σιάθλου Σούπερ Ψώνια την περασμένη Winter και έκαναν πολύ καλή μεστή σεζόν και οι δύο. Αλβανός περνάει εκτός. Κάθε στον πάγκο. Γραμματίκας περνάει εντός. Τώρα σε εύστοχος. Στην βολή 3-6. Double score για τους Sixers. Οι ομάδες όπως δοθεί γνώριμες. Σφυρόπουλος έχει βρεθεί ελεύθερος για 3, εύστοχος. Σφυρόπουλος του Μουτσέλης είναι δύο ψηλοί και θα αναγκαστούν να τραβήξουν πολύ μεγάλο φορτίο από τους Sixers. Όλοι οι παίκτες πρωταθμάτων. Γραμματίκας. Καλλιόρας πάρει ένα σκρίνο από τον Γραμματίκα. Το Καλαΐδη σου για 3, ο οποίος μας παραχώρησε και μια συνέντευξη και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτό, άστοχος. Τώρα πάνω στο γερολυμάτο, Σάκης, ένα jump shoot μαρκαρισμένο, τον πλώνο άστοχο του Μουτσέλη. Καλή ώρα σου. Ο οποίος βραβεύτηκε την περσινή Winter Master και Development ως ο καλύτερος scorer, το scoring machine
τον Φαϊδά Τίμπεργκουλ σε κάνει μια λάθος πάσα τώρα. Μουσάκης περνάει τον έναν, περνάει και τον δεύτερο και ήταν μια προσπίση. Είναι άστοχος όμως, τα έκανε όλα σωστά εκτός από το καλάθι. Κρόνος. Κρόνος μέχρι μέσα. Να μερικά από τη γωνία. Καλαΐδης. Κρόνος και πάλι. Καλαΐδης στα 10, πάει μέχρι μέσα. Παίρνει την baseline, κλείστηκε από 2, θα χάσει τελικά την μπάλα. Ήταν εκεί πέρα και έγινε που θέλει. Προβλημάτος. Βάσης στο διατρής άστοχο τώρα από το Σπυρόπουλο, δεν θα μπει αυτό. Καλιόρες ήταν εκεί πέρα και μάζεψε το rebound. Στο διατρής στην κίνηση στα 20 δευτερόλεπτα άστοχος. Του θέλει στο αμυντικό rebound. Βάσης συγκρατεί ο Σπυρόπουλος μια πάσα που ενδεχομένως θα ήταν για τον Νουμάκη, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα. Αστόχησε όμως το τρίποντο. Και καλά είδες λίγο all over the place η ομάδα στο πρώτο τετράλεπτο. Φάουλ από την κεντρική του Καλιόρα. Κλίμα που επικρατεί στην Σόνικα Αρένα είναι επηρεασμένο από την Ευρωλίγκα. Το Final Four το οποίο εξελίσσεται και εκτιλήσεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Με το πρώτο time out που έχει καλέσει ο Αλβανάς, 3-9 το σκορ, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνικα Αρένα, έπειτα από το time out που έχει καλέσει ο Αλβανάς. Ήρεμη τόνη και στους δύο πάγκους. Που είναι 8 παίκτες συνολικά η Timberwolves. Και κάποιους μικρούς φίλους στον πάγκο και τους θαυμαστές. Καλιόρας και Καλαΐδης πήρε από αυτόν του για 3 άστοχος. Τώρα στο rebound 3 δευτερόλεπτα, δεν έχει ανανεωθεί ο χρόνος επίθεσης λαθασμένα. Έχει πάει μέχρι μέσα ο γραμματίκας, κλείστηκε από 2, είναι άστοχος. Βλημάτος το... πάει μέσα στη ρακέτα. Σπυρόπουλος πήρε το rebound. Τσέλης στα 14, μια πάσα που πήγε να βγάλει λάθος. Κλώνος ήταν εκεί πέρα και εκμεταλλεύτηκε το ύψος του ταχύτατα μέχρι μέσα. Συγκράτησε την μπάλα ο Καλιόρας. Παραλίγο να χάσει. Αν και θα έχανε ενδεχομένως την μπάλα, όχι μόνο δεν την έχασε, έβαλε και το καλάθι. 5-9. Περιμάτως στην κορυφή. Για 3 εύστοχο. Σπυρόβουλο. Καλιόρας. Καλιόρας παίρνει ένα σκάνι από τον Κλώνο. Πήγε πολύ κοντά του, αλλά δεν πήρε την μπάλα ο Μαυρούδης. Για 3 γραμματικά στόχη, πάρει προσωπικά και δικαιώνεται αυτή τη φορά απέναντι στο Μουτσέλη. 8-12, στο μείον 4 η Timberwolves. Μουτσέλης, Λόπουλος πάλι στην κορυφή Μουτσέλης. Και η διπλώση άμυνα πάνω του, jump shoot, έχοντας βρεθεί ελεύθερος άστοχος ο Τσαβάσης. Τώρα ο Καλιόρας κάνει αυτό που ξέρει να κάνει πολύ καλά. Δεν το αποδεικνύει αυτή τη φορά απέναντι σε ψηλότερο παίκτη. Ο οποίος μάζεψε το rebound, λάθος πάσα όμως στον άλλο ψηλό. Και ξανά κλέψιμο. Τσέλης δεν συγκράτησε. All over the place εξακολουθούν να είναι οι ομάδες. Ο Σάκης. Τσέλης έδειξε να πάει μπάλα στη γωνία εκεί που είναι ο άιτερος ψηλός. Άστοχος πάρα πολύ ψηλά. Δεν κατάφερε ο Σάκης να βάλει το μπακαλάθι. 8-12 παραμένει. Καλιόρας παίρνει να σκέφτει γραμματικά. Δώσε τώρα την μπάλα. Στην πάσα συγκράτησε με κάποιο τρόπο και όχι μόνο συγκράτησε, γύρισε. Δύσκολη προσπάθεια μαρκαρισμένο αυτού και στόχισε ο Μαυρούδης. 10-12 ακόμα πιο κοντά οι Timberwolves. Δεν δύο δραματικά, δεν έχουν κάνει ακόμα φάουλ. Τεχνικά γηπεδούχοι. Πρέπει να προσέξουν πολύ τα φάουλ. Όμως είναι μόλις 5 οι Sixers, έχουν 2 τώρα. Περιμάτος άστοχος. Κλώνος στο rebound. Καλιόρα. Καλιόρας πέρασε μαεστρικά και άφησε την μπάλα στο καλάθι. 12 όλα. Μουσάκης. Τσέλης στα 17, πήγε από την baseline. Πήγε απέναντι και σε δεύτερο παίκτη, καθώς πέρασε πρώτο το γραμματικά. Πέρασε και το Μαυρούδη και φτώχησε. 12-14. Καλιόρας. Πήγε μέσα από τον Μαυρούδη. Πάρει τώρα την μπάλα από τον Κλώνο. Ο Καλαΐδης στα 7 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα. Κλώνος έχει βρεθεί ελεύθερο σε ένα τσάμψο. Θα το πάρει έπειτα από προσποίηση. Άστοχο το 2 χρόνο. Επιθετικό rebound όμως από τον Μαυρούδη. Τσάμψο το άστοχο. Γεωργιωμάτο ψηλά. Παίρνει το rebound. Ο Σπυρόπουλο έχει ξεχυθεί. Ωραία τρίπλα παρά το ύψο του. Κλώνο γύρισε. Άστοχο ο ίδιο επιθετικό rebound. Και καλάθι ο επιμένων νίκησε. 12-16. Καλιόρα. Πήρε ένα σκηνό τον Κλώνο στα 13, Καλαΐδης
για 3 με μεγάλη καμπύλη άστοχο, θέλει το rebound. Ο Μητσουτσάκης. Και να κάνει το φάουλ και το έκανε ο Καλλιόρας στο πρώτο στην περίοδο και στο παιχνίδι στη βραδιά για τους Timberwolves. Είναι λίγο περίεργη η ατμόσφαιρα στη Sonic Arena απόψε, καθώς είναι και το Final Four, είναι και η πρεμιέρα του Summer, είναι λίγοι παίκτες γενικώς. Είχαμε και αυτή την εισαγωγή, την πάρα πολύ ιδιαίτερη, ενώ ο Μουτσέλης βάζει ένα καλάθι επίπεδο από προσποίηση. Βρείτε τον κλόνο. Ματίκας. Περάσει τον πάγκο Μοβρουδής για πρώτη φορά στην βραδιά θέση του Μοβρουδής. Κάποιος περνάει στην ομάδα των Sixers. Σασάκης, ζήτησε και πήρε ο Μουτσέλης, πέρασε μπάλα από δύο αντιπάλους, μέχρι μέσα άστοχος παίρνει και σε τρίτο, επιθετικό rebound, κόμπηκε καθαρά ο γερολυμάτος και θα έχουμε jump ball foul, τι θα έχουμε jump ball, κάτι θα είχαμε. Κάποιος έχει ξεχάσει ανοιχτό το φως στην αποθήκη που έχουμε τις μπάλες και τα συνταφή, τώρα προλαβαίνω να πάω να το κλείσω. Όχι, καλύτερα να περιμένω την ανάπαυλα, μην χάσουμε το παιχνίδι, κρίμα είναι. Υπάρχουν προτεραιότητες, Καλλιόρας. Έκανε μια προσποίηση, πάει ταχύτατα αποφασιστικά μέχρι μέσα, έπειτα από προσποίηση, διπλή. Έδωσε την μπάσα και ο Μαυροδίτης κάνει δουλειά. 14-18. Μια προσποίηση για τον baseline. Έβγαλε μια πάσα, η οποία δεν βρήκε στην παίκτη ο Αναστασάκης. Μαυροδίτης. Καλλιόρας. Είναι από τον κλόνο, πάει μέχρι μέσα, στέκεται, δύσκολη προσπάθεια, ζήτησε φάουλ. Ένα χαρακτηριστικό πλέμμα στον ρεφ, δεν το πήρε. Ρολυμάτος είναι πίσω από τον Σπυρόπουλο, όπως δεύτερος παίκτης, άστοχος ο Σπυρόπουλος, επιθετικό rebound όπως τον Τζεμπάση. Ρολυμάτος πάλι στα 6 δευτερόλεπτα, Τσέλης μια προσποίηση, Σπυρόπουλος σου για 3 με μεγάλη καμπύλη, τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης. 14-21. Καλλιόρας, παρακολουθούμε μία από τις τελευταίες επιθέσεις της πρώτης περίοδου. Τελευταία 25 δευτερόλεπτα, 16-4, των οποίων είναι για την Timberwolves, μέχρι να το πω αυτό έχουν περάσει 10 αιώνες. Στο Καλαΐδης. Γραμματίκας, πάει να βάλει τάτι στο Μουτσέλη, μηνύει κίνηση, σουτ για 3, σε κάτσεν σουτ, άστοχο από τον Καλαΐδη, δεν δικαιώνει. Στο σουτ, το ίδιο. 9 δευτερόλεπτα τώρα, όλα για τους Sixers. Έχουν 3 φάουλ να δώσουν οι Timberwolves. Ένα δούμε θα κάνουν 14. Σπυρόπουλος θα κάνει το φάουλ, τον Ταμπούδης. Πριν κάνει το σούτο ο Σπυρόπουλος. Μιλάω προφανώς. Καλό φάουλ λέει κάποιος παίκτης και έχει δίκιο. 3,2 για τους Sixers. Πρέπει να διαστήσουν για 3. Σπυρόπουλος θα γίνει το φάουλ και πάλι από τον Ταμπούδη στην ίδια ακριβώς θέση στην κορυφή. Αλλά αυτή τη φορά παραχωρεί 3 φολές στο Σπυρόπουλο. Σπυρόπουλος 86ers. Μπορεί το 76ers. Για να δούμε. Μήπως να βάλει και 76 πόντους. Ωραία, δεν ξέρω. Έστω όπως στην πρώτη. Έστω όπως στη δεύτερη. Μία βολή ακόμα. Αν αρχίσεις και στην τρίτη, μπάλα, η διαφορά θα πάει στους 10. Έστω όπως πράγματι και στην τρίτη, 1,2. Η μπάλα θα πάει στους 10, όχι. Καλαίδης, καλή άμυνα, παραλίγο το φάουλ. Και έχει χρεωθεί το φάουλ. Προσθέτει το φάουλ στη λήξη του χρόνου για τον γερολυμάτο. Στρέφασε πολύ λίγο. Δεν αξίζει της δεύτερης περίοδου, δεν είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν της Sonic Arena, έτοιμα όλα για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος. Γι' αυτό και ξεκινάει, εάν δεν ήταν έτοιμα δεν θα ξεκινούσε. Γερολυμάτος, πρώτη κατοχή για τους 76ers. Έπειτα από deflection θα συγκρατήσει την μπάλα ο Σπυρόπουλος μέχρι σε δύο παίκτες. Πραγματικά έπαιξε πολύ καλή άμυνα, δεν κατάφερε όμως να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Καλλιόρας. Καλλιόρας μέχρι μέσα στέκεται και εκτελεί κάτω από το καλάθι και είναι εύστοχος. 16-26, η διαφορά θα μεγαλωθείτε εκ νέου στους 10. Ναστασάκης. Τσέλης στα 15, jump shoot, το παίρνει στον κλόνο, άστοχο. Γραμματικά στο rebound. Και ξέχασα να κλείσω το φως, πω, αν είναι δυνατόν. Θα βλέπεις το Final Four στο λάπτοπ, αυτά παθαίνεις. Καλλιόρας. Κλείνω το σπίγμα τον κλόνο. Δεν θα το επιστρέψει την μπάλα για πικερόλ. Στο Καλαΐδης.
Γραμματίγας, jump shoot άστοχος. Το ίδιο επιθετικό rebound μου Τσέλης έφυγε από εκεί πέρα και πάει απέναντι σε δεύτερο παίκτη. Και είναι έτσι που μπαίνει στο rebound του. Κυρόπουλος. Κυρόπουλος. Ένα νερό εδώ αν γίνεται. Αν περισσεύει. Ωραίο μικρό αυτό. Τσέλης κάτω από το καλάθι είναι έστοχος και πάλι. Είναι τον νόνο. Εδώ. Αλλιώρας στον αέρα, άλλαξε την απόψη να μια φάση στο Καλαίλι. Το Βούδης, Ρωματίκας, είναι στον πρώην συμπέκτη του Κλόνος. Στον Καλλιώρας δεν πήρε κόντρα σε όλους και σε όλα άτομα στο Κλόνος. Και έχει ξεγυρίσει άρεξε το γήπεδο και θα αφήσει την πάρα στο καλάθι. Πολύ γρήγορος βηματισμός του Σπυρόπουλο. Και τα νερά, η παραγγελία μας στο Sonic. Γενικώς είμαστε λίγο... Είναι περίεργη η ατμόσφαιρα στο Sonic. Γραμματίκας, πήραν το Καλαίδη. Αλλά η δράση στο μπασκετάκι ποτέ σχεδόν δεν σταματάει. Στον διατρίς έστωμα το Καλαίδη. Είμαστε και στο Summer εδώ. Ρίξτε τη διαφορά κάτω από τους 10 στους 9, 21-30. Στάτης. Ο Τσέλης πήρε χαμηλά. Ο Πυρόπουλος πήρε ψηλά. Δεν θα στείλει πιο ψηλά όμως το σκορ. 21-30 παραμένει. Καλλιώρας. Πριν ασύνει από τον Καλαίδη. Στα 15 δευτερόλεπτα. Running floater, άστοχο. Θύμισε λίγο η Καλάβη. Κλώνασης. Υπάρχει στο χειρολιμάτο. Στέκεται αυτός εκτελεί άστοχος. Κλώνας ήταν σε πλέον εκτικότερη θέση του βίντεο το αμυντικό rebound. Καλλιώρας. Για 3 άστοχο. Πριν στον Σπυρόπουλο. Λίγο άναρχο μπάσκετ, δεν υπάρχει πολύ τακτική στο παιχνίδι από καμία από τις δύο ομάδες. Υπάρχουν φυσικά, αλλά όχι τόσο μεγάλη όπως βλέπουμε μια τακτική επίθεση τώρα από τους Sixers. Υπάρχουν τακτικές, μέχρι μέσα ο Σπυρόπουλος στέκεται και εκτελεί. Παίρνει στον Σαματίκα. Ξέβει και λίγο το παντλόνι, όλα καλά. 1-32. Στο Καλαίδης. Ένα σκρέμ τον Σαματίκα του δίνει τώρα την μπάλα. Προσποίηση. Στέκεται, κόπηκε. Πραγματικά συγκρατεί όμως την μπάλα, συγκρατεί τον Μπούδης, μια προσποίηση, μία ακόμα και πάει μέχρι μέσα, άστοχος! Θα σμπρώξει την μπάλα μου Τσέλης εκεί που είναι γεμπερμάτος. Αν είχαμε λίγο ακόμα θα είχα κραγεί. Πυρόπουλος. Σασάκης ο Τζατρής, άστοχος, αμυντικό rebound από τον Κλόνο. Κλόνος, θα λέει, συγκρατήσει ο Τζατρής από την άλλη γωνία τώρα και πάλι εύστοχος! 24-32, back to back. Αγόρι μου, λέει ο Λεπάκης από τον πάγκο. Ικανοποιημένος και ο frontman της ομάδας, ο πρόεδρος ο Αλβανός. Τέλης γύρισε παραλίγο, καλά θα φάουλ και κερδίσει δύο βολές. Φάουλ που παραχώρησε ο Κλόνος. Θα ρωτήσει που θα περάσει εκ νέου εντός. Στέλης του Ζαμπούδη. Αυτός τον είχε αλλάξει την πρώτη περίοδο. Στην πρώτη ο Μτσέλης δεν έχουν και πάρα πολλές επιλογές οι Timberwolves, μόλις 3. Αλβανός Αλεπάκης και Νταμπούδης πλέον στον πάγκο. Μτσέλης έξω από τη δεύτερη. Λόνος. Μπρούδης στέκεται και εκτελεί δύσκολη προσπάθεια με τον Τιμπερολυμάτα, έτσι όπως και πάλι. 26-34. Σπυρόπουλος περνάει το κέντρο και συγκρατεί. Φλέξε τον Κλόνο, η μπάλα πάει στο Μουτσέλη, έχει κλειστεί από 2, έχει κλειστεί από 3. Γερολυμάτο συγκρατεί, έχει κλειστεί από 4. 4-5 έχουν περικυκλώσει το γερολυμάτο από τους Timberwolves. Όπως η μίγα στο φως, πραγματικά. Και παράβαση. Μικρή τρίπλα. Time out που έχει καλέσει η ομάδα των Timberwolves. 26-34, τρέχουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά στην Ανικαρίνα. Λοιπόν, το time out προηγουμένως είχε δοθεί, είχε πάρθει και δοθεί στους Sixers, είχε πάρθει από αυτούς. Για τρεις στα Καλαίδη, σε έφτασος, επίσης στην προηγούμενη φάση άλλαξε η απόψη των διαιτητών και είχαν δώσει τζάμπολ τελικά, όχι παράβαση. 29-34. Ρόβλος. Ανημάτος.
Ο Τζένις δεν πήρε, καλό μας γκέιμ σουτ για 3. Άσαμος έχοντας βρεθεί ελεύθερος Σιχρόπουλος, θα συγκρατήσει την μπάλα ο Γερολυμάτος, αλλά όχι την κατοχή. Καλλιόρας. Στεγείται και εκτελεί σουτ για 3. Έχει το χώρος! 32-34. Ακόμα πιο κοντά η Τίμπεργουλς. Είχαν βρεθεί ακόμα και με 12 πόντους πίσω. Τώρα είναι πίσω μόλις με 2, στην ίδια περίοδο. Ενώ το σκορ δεν έχει πάει. Δεν είχαμε πολλές εναλλαγές, ήταν μπροστά Sixers. Ρόμπλος θα κερδίσει πολλές. Έστω στην πρώτη. Έστω στη δεύτερη. 32-36 και φορά στο τετράποντο. Καλλιόρας. Καλαΐδης. Τώρα και ο Καλλιόρας. Πριν το σκυπάσας, παίρνει το σκριν, θα επιστρέψει ο Καλαΐδης. Στο Μαυρούδι έχουν επιστρέψει δύο παίκτες πάνω του όμως. Ο Καλαΐδης σου για 3 πήρε από τον Καλλιόρα. Άστοχος αυτή τη φορά. Ο Τσέλης. Ο γενικό rebound. Πυρόπουλος. Πάσα μου τσέλης συγκρατεί, άστοχος όμως. Προχώρησε πολύ γρήγορα, πολύ καλό μας γκέιμ από τους 76ers. Μέχρι μέσα ο Κλόνος στέκεται και εκτελεί εύστοχος. 34-36 και καταχειροποιούμενος από τον LP. Μεν πάγκο, ο Τίμπεργουλς. Επιδραστικό δε, έκρυψε ο Κλόνος. Υποκλήρωσε ο Καλλιόρας. Ο οποίος κατεβάζει και την επίθεση δίνει την επιλογή. Ο Μαυρούδης πάει αντίθετα από αυτήν στην πρώτη φάση. Σύμφωνα με αυτήν και πάλι σύμφωνα με αυτήν. Άλλαξε ο Μαυρούδης. Ένα τζαμπ σουτ άστοχο και γραμματικά έχει περάσει. Και αυτός εντός και έριχνος κατοχής. Μουτσέλης στέκεται, κόμπηκε από τον Κλόνο. Βγήκε και η άμυνα τώρα για τους Τίμπεργουλφς. Κλόνος. Έχει μέσα στέκεται, εκτελεί. Δύσκολο απέναντι στον προβλημάτο. Δύσκολο. Πυρόπουλος για 3, άστοχο. Γραμματικά στο rebound. Καλλιόρας στα 22 δευτερόλεπτα, αν είναι δυνατόν. Airball. Πολύ στα 2 δευτερόλεπτα της επίθεσης. Και τους Τίμπεργουλφς πάθηκε και το τρίποντο. Από ποιον άλλον. Το δικό Καλλιόρα. Πυρόπουλος. Τσέλης έχει βάλει πλάτη, θα γυρίσει deflection. Τον Μαυρούδη, ομυρική μάχη συγκρατεί. Ο Μαυρούδης. Συγγείται η άμυνα. Πάρα πολύ δύσκολο να πάθει να συγκρατήσει ο Καλλιόρας. Κατάφερε να κρατήσει και την μπάλα και την κατοχή. Καλλιόρας, να σκέφτει τον Κλόνο, του επιστρέφει την μπάλα, ψιλοκρεμαστή πάσα. Ένα jump shoot χωρίς να αφήσει τα πόδια στο παρκέ. Ο Κλόνος εύστοχος. Πανηγυρισμοί από τον Καλλιόρα. Μουτσέλης. Μαυρούδης, φλέξιον, πραγματικά συγκρατεί. Ο Μαυρούδης έβγαλε μια περίπτωση πάσα. Άθελα το κατ' εντύπωση. Καλλιόρας. Καλαΐδης. Καλλιόρας, πέρασε από δύο. Έχασε καθαρά, έχει πέσει κάτω. Τώρα ο Κλόπουλος κόντρα σε όλους και σε όλα. Αυτό στέκεται και εκτελεί δύσκολη προσπάθεια. Άστοχος, αμυντικό ρεμπάνω τον Κλόνο. Δύο λεπτά. Της δεύτερης περίοδου, Μαυρούδης. Συγκράτησε, ζήτησε ο Καλλιόρας και πήρε, αλλά είναι άστοχος, το έχει πάρει προσωπικά γερολυμάτος. Αμυντικό rebound, αμυντική ανισορροπία στην απέναντι πλευρά τώρα. 2-1-2-1, πάει μόνος του μέχρι μέσα ο Τσέλης. Άστοχος, επιθετικό rebound από τη συγκυρία και φάουλ στο Σπυρόπουλο. Φάουλ που έχει βρεθεί ο Μαυρούδη. Έχουμε αλλαγές. Γραμματικά σχέση καλά, είναι περνάνε εκτός. Λομπούτης και Αλεπάκης περνάνε εντός. Θα αγωνιστούν έπειτα από το timeout. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μία ακόμα φορά στη Sonic Arena. Το time out είχαν καλέσει οι 86ers, οι οποίοι θα έχουν έναν ακόμα πόντο στην διαχειρό Σπυρόπουλο, ο οποίος είχε κερδίσει το φάουλ που είχε κερδίσει το Μαυρούδη. Δεν σώγω και στη δεύτερη Swiss και στις δύο. 36-38. Το ψηρή να πίσω την Sonic Arena. Τώρα μπροστά. Σχετικά είναι αυτά. Έξι μόνος που λέει ο Καλλιόρας, το κάνει αυτός απέναντι στο γερολυμάτο. Δύσκολη προσπάθεια, υπόγειο λέει αριστερά με το δεξί χέρι. Άστοχος,
Σάκης στέκεται στις τρίπλες. Πλέξιον, δεν θα πάει μπάλα στον Σπυρόπουλο, συγκρατεί ο Λούδης Καλιόρας, τώρα τρέχει, καλά, και φάουλ! Τριάντα οκτώ όλα με τον Νίκο Καλιόρα. Τον επί δύο φορές για τον ίδιο τίτλο, παρακαλώ βραβευμένο στο Winter να δίνει το έναυσμα. Και τώρα το προβάδισμα στην ομάδα του. 39-38 μπροστά με έναν η Timberwolves. Τυρόπουλος. Ένα μαξινό jump shoot άστοχο από τον Νίκ. Καλιόρας. Τελευταίο λεπτό στη δεύτερη περίοδο. Μέσα στην το κλόνο Καλιόρας. Του επιστρέφει τώρα την μπάλα, αυτή πήγε ρόλο, αλλά είναι στην κορυφή ο κλόνος που έχει προσπίσει με τον Μπούδη. Καλιόρας έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο και αυτό πραγματικά. Καλιόρας, δύο δευτερόλεπτα κλόνος σε ένα μακρινό δίποτο του αρέσει, αυτό είναι άνθρωπος που θέλει στο rebound. Σπυρόπουλος για τρεις φάουλ, για τρεις βολές και πάλι. Στο Σπυρόπουλος. Τον Αλυπάκη αυτή τη φορά, Σακίλ. Δεν τον έχει χτίσει ο Σπυρόπουλος το πρόσωπο. Οι παίκτες των Timberwolves. Δεν τώρα είναι καλά, ωραία στιγμή για τον αθλητισμό. Άστοχος στην πρώτη, Σπυρόπουλος. Έστοχος στη δεύτερη, μία και δύο μέχρι στιγμής. Και πάλι σώπαλα το παιχνίδι στους 39 πόντους. Πέσει λίγο το σκοράρισμα τελευταία. Έστοχος και στην τρίτη. Πέντε στις έξι, τα τρεις βολές ενιαίες που έχει κερδίσει συνολικά. Τρεις και τρεις. Προφανώς από τη γωνία στους 2-3 στο δοκάρι εντός εισαγωγικών. Θέλεις. 12 δευτερόλεπτα όλα για τους Sixers. Σπυρόπουλος στην κορυφή. Σάκη στους 2-3 θα το πάρει απέναντι στον Καλιόρα. Πήγε να το πληρώσει με το ίδιο λόγο. 39-40 λοιπόν. Με έναν πόντο μπροστά βρίσκονται οι 86ers. Το Derby καλά κρατεί, με πάρα πολύ ανταγωνιστική και η Master στο Summer. Καμία ομάδα δεν θα έχει εύκολο έργο απέναντι σε καμία. Τρέχω σε πολιτικό, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν του Ντόνι Καρίνα. Μπασκετάκι, Summer, καλοκαίρι. Πρώτη ζυγά μου. Κεράσματα καθώς ήταν εθνικός μας φίλος, είχε και γενέθλια τις προάλλες. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου η φάση μας. Απόψε τη Σάνη Καρίνα, έχουμε και το Final Four. Έστοχος που θέλει στην πρώτη βολή, έχει μεύσει το φάουλ στα 5 μόλις δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδου. Έστοχος στην δεύτερη. Καλιόρας. Θέλει βρίσκεται πολύ ψηλά για να το μακάρι σου για τρεις από πολύ μακριά. Έστοχος ο Καλιόρας! 42 όλα! Σπυρόπουλος. Κοίτα σκράμπη το Μουτζέλη, θα εκτελέσει πίσω από αυτό. Άστοχος, επιθυντικό rebound και με τη μία κουτζομπάκι, έστοχο! Κάτω από το καλάθι, 42-44. Καλιόρας. Και βάζει την επίθεση. Πάλε, σκολουθεί να είναι για την ομάδα των Timberwolves.
Σταματήκας έπειτα από πολλαπλές προσποιήσεις βήματα. NBA με Κρούσε λέει ο Καλαβαλάς από τον πάγκο. Δίκιο έχει. Περιμάτος. Είναι μέσα στη τραγιάτα σου για 3 έστοχο και πάλι συνεχίζει το show. Έξω και μέσα από τη γνώμη των 6.75. Κυρόπουλος 42-47. Καλιόρα. Κυρόπουλος. Τρίπλες προσποίησεις, πέρασε, έκανε μια προσποίηση ακόμα, κόπηκε όμως τον Αστασάκη. Ο οποίος τρέχει σαν σίγουρος μου θέλει έξτρα πάσα στη γωνία. Έχει έρθει σαν τρέιλερ, θα βγάλει μια πάσα ο Αστασάκης στο Μουτσέλη, ο οποίος αστόχησε όμως. Καλιόρας. Πέρασε, πέταξε την μπάλα γιατί νόμιζε ότι θα πάρει φάουλ, πήγε ο Κρόνος για το θετικό rebound. Μια προειδοποίηση στον Καλιόρα και πριν από αυτό έχει πέσει κάτω ο γεροντημάτος. Είναι λίγα τσοβαρό, κλείς. Κυριάκο, εντάξει είσαι. Έχει, αλλά μέσα. Μέσα στο... Μέσα εδώ στο δωματιάκι. Πάνε ένα. Άφερα. Ναι, ναι, τι. Πού σε λέμε, καλά. Καλά, ναι τώρα. Χώσαμε τώρα, δώσ' το Final Four. Δέκα η ώρα. Δέκα. Είδαμε τον Παναγιακό. Τι ομάδα είσαι. Πάω. Α, ναι, το είδα. Έχει επιστρέψει, δεν θα παίξουν με 4 οι A6ers. Δεν θα είναι 4ers δηλαδή, κακό αστείο. Πρόβλος. Χορηγήθηκε ψυχικό υλικό στον Ματία. Θέλεις, συγκρατεί αν υπάρχει πόδι, θα την το κάνει. 14 δευτερόλεπτα. Έστοχος για δύο πόντους προφανώς όπως λέει ο ρεφ. 42-49 ακόμα πιο μακριά η Sixers. Καλιόρας. Το σκρίνει από το γραμματικά. Καλαΐτης δύσκολη προσπάθεια, θα αποβουνήσει ένα τρίποντο απέναντι σε ψηλότερο παίκτη μαρκαρισμένο από αυτόν. Το Σπυρόπουλο άστοχος. Οι Sixers έχουν και πάλι την κατοχή, ένα σωστάκι. Σπυρόπουλος. Καλό παστινγκίνη στην κίνηση. Ξεκορδίνανε καλό το παστινγκίνη και έβγαλε ελεύθερο φέκι στο Σπυρόπουλο, ο οποίος είναι άστοχος. Καλιόρα στο δικό rebound και έχει ξεχυθεί και παίρνει την μπάλα και την μετατρέπει σε αυτή την πάση του Καλιόρα. Ο Κρόνος στο απέναντι καλάθι, 44-49. Ενδυμάτως. Έντυσε και ένα screen και την μπάλα στον Σπυρόπουλο. Τζέλης. Πάλι Σπυρόπουλος στα 10, στέκεται στο πάσα. Τζάμψου με ταμπλό άστοχο. Φάουλ τώρα που έχει χρεωθεί στον Καλαΐδη. Βάζει θέμα αναφορά. Τσέλης.
για τρεις άστοχες στον τσιμπάση. Μπάρα περνάει εκτός. Δεν έπιασε ο Μαυρούδης πριν βγει εκτός. Ο Δεχίνης είναι στην υπερβούληση. Καντέρα. Πέρασε, πέρασε στο 17. Για τρεις άστοχο, το προγραμματίκα μέσα είναι ο Καλλιόρας πριν καν μπαθεί το σουτ. Σουτ για τρεις, Καλλιόρας εύστοχος, ενδεχομένως να είναι πιο μπροστά. Με θυματικές ικανότητες και να αναφερόταν στο δικό του. 47-49. Στο Σουσάκη. Να μην ξέρω Σπυρόπουλο, σουτ για τρεις, θέλει να απαντήσει με το ίδιο νόμισμα και το κάνει. Ζόνι για τον Μάτος. Μπάλα περνά εκτός. Σε 51 το σκορ. Μόνο μια ακόμα αλλαγή έπειτα από αρκετή ώρα. Να πού τους περνάει εντός της θέσης του Θεσσαλαίδη. Χαμόγελα από μικρούς μαθούλους. Πολύ καλή σκηνή. Το αντικαπώ όπως συγκινούμε με τέτοια. Ο Σουτάκης για τρεις από εκεί που εστόχισε προηγουμένως. Δύσκολο το σπάθηκε ρελμάτος. Συγκρατείται όμως επιθετικό rebound. Της δημιουργήμαση. Σπυρόπουλος. Δεν πάσα βγήκε το high-low και θα εστοχίσω μου θέλεις. 47-53, Καλλιόρας. Πέρασε ένα από δύο, έχει προηγηθεί φάουλ. Ρε, ποιο είναι αυτό. Ποιο είναι αυτά τα δύο. Δύο βολές. Ζήτωνε Αναστασάκη. Μπερδεύτηκε το 6 με το 9. Σημαίνει σε πιο προσωπικές στιγμές αυτό μερικές φορές. Καλλιόρας, έστωχος στην πρώτη. 48-53. Έστωχος στη δεύτερη. 49-53. Αναστασάκης. Πάσα που θέλει στα 15. Σπυρόπουλος πέρασε μακρινό lay-up. Φάουλ ψηλά. Δύο βολές. Θα το κάνει ο Κλόνος. Αυτός πρώτη. Σπυρόπουλος. Μέρος στα 14, μέχρι μέσα μόνος του, άστοχος όμως για ρελμάτου στο rebound. Σάκης. Διαβάσεις ωραία πάσα, θα αντιμετατρέψεις για assist. Ζήτησε και ο Σπυρόπουλος, αλλά δεν πήρε. Ήταν εκτός του πόντου, έτοιμος να μπουμπουνίσει ένα ακόμα. Sorry αν δεν ήσασταν έτοιμοι να ακούσετε τόσο επιστημονικές προσεγγίσεις, τόσο επιστημονικούς όρους. Μαυρούδης για τρεις άστοχο. Ρελμάτου στο rebound. Τσέλης. Θα γίνει ό,τι θέλει. Ένα σουτ μέσα σε απόσταση άστοχος. Κλώνος στο rebound. Καλλιόρας. Στέκεται και θέλει άστοχος. Μαυρούδης. Ένα σουτ με το ένα χέρι. Αμφιζάκης. Βάσεις, ωραία πάσα, καλό passing game και ρολιμάτος αυτή τη φορά φίλοι την πάρα του καλάθι. Απλό μπάσκετ, δύο αποδοτικό όμως. 49-58. Καλλιόρας. Ένα φίλο από τον Λόνο. Απέναντι στον Σπυρόπουλο. Θα μην παίξει τα πόδια. 3 δευτερόλεπτα τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης. Στέκεται, εκτελεί, έχει βρεθεί ελεύθερος αλλά είναι άστοχος. Ο Ραβούδης. Γκρόμπλο. Είναι το screen. Του Μουτσέλη. Αλλά έχει κάνει φάουλ πάνω σε αυτό. Μουτσέλης. Τον δύο ψηλό time out τον καλέσει οι 86ers. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στον Καρίνα. Το χείνι για τους Τίμπεργουλς. Στρέφει ένα σκρίνι από
τον. Πραγματικά ο Χαλιόρα στη γωνία του ρημπάλα στα έγκυρα δευτερόλεπτα. Μέσα από την Καλαίδη δεν συγκρατεί. Πάσε στο Ταμπούδι και στα εκεί το γήπεδο. Πάρα πολύ μεγάλο βιωματισμό. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Εδώ στο Τάντζη. Τώρα στο συν 11, 49-60. Την είπα στον Κλόνο και ανέβγαινε με τον πιέσκο του πάση. Καλαίδη. Στη μία γωνία ο Καλιόρα ήταν γραμματικό. Ο Καλιόρα παίρνει την μπάλα. Στέκεται στον αέρα και είναι άστοχο στο αμυντικό rebound του γερολιμάτο. Για τρεις άστοχος στο αμυντικό ριβάνο του Λόλο. Καλιόρας τώρα. Καλιόρας έκανε μια προσποίηση. Καλιόρας. Λόλος θα γυρίσει δεξί του και άστοχος. Δεν είναι πως θα περάσει ο Μαμπούδης νέου στον αγωνιστικό χώρο για να δούμε τι θα ανταλλάξει. Θα μπούτης έχει περάσει τη θέση του εδώ και αυτή τη ώρα. Θέλει. Δεν θα αποστάρει περαιτέρω τον γραμματικά. Ριμπάνος στο βάσης και φάουλ. Νούμερο 10 λίγο ρε. Γραμματικάς περνάει τόσο οκ. Θα παίξουμε μαζί τώρα να βρούμε και τα μπούρις. Θέλεις. Θέλεις που έκλεψε την μπάλα μέσα από τα χέρια του Καλαΐδης. Βολές. Έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά για τους Timberwolves. Ξέρεις. Ας το δω στην πρώτη. Δύο. Στο δεύτερο αμυντικό ριβάντο του Κλώνα. Τελειώρας. Τελειώρας παίρνει ένα σκένα από τον Κλώνο. Ανεβαίνει πολύ ψηλά και ο Άνας Σάκης και ο Σφυρόπουλος τον έχουν κλείσει μακρινή ψηλοκρεμαστή πάση στον Κλώνο. Πάει κατά μέτωπο από την κορυφή, jump shoot άστοχο όμως από τον Ταμπούδη. Και λοιπόν, διαβάζει. 18 δευτερόλεπτα προσπάθησε τον Ανασουσάκη. Ζήτησε, αλλά δεν θα πάρει Μουτσέλης. Πήγε μπροστά και έκλειψε ο τεχνικός αντίπαλος. Τους παραλίγο να κάνει την παράβαση. Ο Μαμπούδης έφερε την πάση στον Καλιόρα και αντιαθλητικό φάουλ. Αντιαθλητικό φάουλ. Έχουν δει στον γερολυμάτο. Θα λέει τώρα με τον δύο ρεύς. Καλιόρας στη γραμμή των ελευθέρων βολών λοιπόν. Εδώ στην πρώτη. Η διαφορά στο C7 με τους Sixers. Συγκορδίνωσε λίγο ο γερολυμάτος με τον Τρεφ. Έχουν πάρει ήδη δύο πόντους από αυτή την επίθεση. Οι Timberwolves έχουν και την κατοχή. Για τρεις από πάρα πολύ μακριά. Άστοχος ο Καλιόρας. Και καταφέρει να εκμηδενίζει την απόσταση αυτή τη φορά. Δύο δίλεπτος και στην τρίτη περίοδο. Μιτσέλης. Η γωνία του Σφυρόπουλος πήρε στα 15. Μέσα στη ρακέτα πήγε να κάνει το φάουλ. Θα το κάνει. Μαμπούδης, πίσω ήταν ψηλά είτε χαμηλά, θα ήταν πολλές για τον Μουτσέλη. Επισκοπού έχω την αντίβαση. Παουλ. Έτω ο Μουτσέλης. 5 στις 19 ελεύθερες βολές. 15 στις 20 για τους 86ers. 6 στις 6 για Timberwolves. Δεν έχουν χάσει πολύ. Μιας και από τον Κλόνο, του επιστρέφει τώρα την μπάλα. Καλιόρας.
Ο Καλαίτης θα δώσει ένα screen στην επιλογή Παγιατίδη στον Παπαδίου. Ο Καλλιόρας στέκεται και εκτελεί στον αέρα να του λύνει ο χρόνος. Σαν στο φως του θέλει στο rebound. Και ο Βασίλης. Ο Πυρόπουλος θέλει να βάλει ένα ακόμα. Άστοχος όμως με ταμπλό. Δυτικό rebound στον Παπαδίου. Ένα Μαυρούδης. Κοιτάζει τις επιλογές του Καλαίτης. Μέσα στην κορυφή και πήρε λάθος πάσα από τον χρόνο. Έκλεισε ο Σπυρόπουλος, συμπλήρωσε. Ολοκλήρωσε ο Ζουνάκης, έκανε μια προσπίση σε δεύτερη φάση. Πάσα από πόντια του χρόνου περνάει εκτός. Τώρα σύμφωνα με το ρεφ. Όχι τώρα τους λέει χαρακτηριστικά. Συνοματικά δεν θα περάσει εντός με την πρώτη ευκαιρία. Λογικά, Σπυρόπουλος. Πάσα μέσα στην ευκαιρία χωρίς φάουλ. Έχουν μάγκο ο Αλβανός. Θέλει jump shoot άστοχο. Επιθετικό rebound όμως. Το Μαυρούδι ανανεώνει την επίθεση. Σπυρόπουλος έχει πει και εκτελεί. Θα κερδίσει ένα ακόμα. Για δύο πολλές ψηλά. Φίλα να μην ήτανε. Θα υπήρχε. Υπήρχαν πολλές. Καλή τώρα με τον Καλλιόρα ο Σπυρόπουλος. Σπυρόπουλος, άσχομαι στην πρώτη. Κάνουμε και τη δημόσια σχέση μας. 33 ακόμα δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Από τον τέσσερι, άρα πολύ ψηλά τι πήγε να κάνει εκεί πέρα. Δεν τα καταφέρε. Σάκης. 18 δευτερόλεπτα σούτ για τρεις από πολύ μακριά. Το έχει πάρει προσωπικά, θέλει να βάλει ένα τέτοιο σούτ ο Καλλιόρας. Είναι μεγάλη 22 λέει ο Γερμανός. Αναφερόμενος στην επίθεση. Τελευταία λοιπόν όλοι για τους Sixers. Πριν τη συμπλήρωση 30 αγωνιστικό λεπτό. Σόνι Καρίνα, πρώτη αγωνιστική Summer Master. 13 δευτερόλεπτα τώρα. Μπροστά με 8 οι Sixers. Ανισάκης παίζει το βίντεο του προσωπικού του. Παίρνει ένα σκρίνι στα 6, επιστρέφει πάνω στο Σπυρόπουλο. Ο οποίος πάει μέχρι μέσα και λάβει μέσα στη ρακέτα. Απέναντι σε δύο παίκτες άστοχος. Καλλιόρας παίρνει. Οκ. Καλά πήγε. Δεδομένων των συνθηκών. Συμπλήρωση 30 αγωνιστικών λεπτών, βρίσκονται πίσω με 8 πόντους. Οι Timberwolves επιστρέφουν έτσι πολύ λίγο για την τέταρτη και καθοριστική περίοδο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά στη Sonic Arena. Τέταρτη περίοδος, έναρξης, πρώτη κατευθύνη για τους Timberwolves. Για τρεις θα καλύψει, δεν θέλει να χάσει χρόνο, αλλά έχασε το τρίποντο. Έχουν να καλύψουν ένα βουνό, έχουν να καλύψουν ένα deficit, ένα έλλειμμα ελκυστή. Η Timberwolves, το οποίο αγγίζει τους 8 πόντους και ο Ρελμάτης δίνει ένα screen. Συνόμως πάει αντίθετα από αυτό, δεν δικαιώνεται πέρα του κλόνου, ο οποίος παίξε πολύ καλή άμυνα, τον ακολούθησε μέσα στην καρδιά της αντίπαλης ρακέτας. Για αυτόν, για τον αντίπαλό του Καλλιόρας. Δίνεται zone press, δύο παίκτες πάνω του κλόνος. Κάνε μια προσπίση, κρίστηκε από δύο, έβγαλε πάσα αλλού, γραμματήκας άστοχος. Η Ρελμάτης στο rebound. Ο Μητσέλης ψηλά, παίρνει στο γραμματήκα, θα γυρίσει. Εύστοχος πήδηξε πολύ ψηλά με το Σάκη. Δεν χρειάστηκε για κάποιο ενδεχόμενο pushback. 53-63 διαφορά στους 10. Καλλιόρας, ένα 15. Παίρνει στο Σάκη, παίρνει ένα σκρίνο τον κλόνο, θα το επιστρέψει μπάλα. Ένα ακόμα είναι ο κλόνος, ωραία πάσα, άστοχος όμως ο γραμματήκας. Σκρόβλος στο αμυντικό rebound, προωθημένη πάσα συγκράτη. Δεν τη μετατρέπει όμως σε αυτή την κουτιά μαζί. Κλόνος. Καλλιόρας. Παίρνει πολλές προσπάθειες, πολλές μπάλες. Θα πάρει μία ακόμα μπάλα και μία ακόμα προσπάθεια. Είναι άστοχος όμως η μπάλα περπάτησε στον τύπο Λιστεφάνη. Έχει περάσει εκτός γυρολυμάτος στην επαναφορά. Είναι ένα screen στον Ζάκη σου για τρεις πίσω από αυτό. Αυτός είναι άστοχο, αμυντικό rebound. Δεν θα έρθει, θα έρθει το καλό μας game. Σπυρόπουλος για τρεις από τη γωνία, έστοχο. Οκ, μια ακόμα φορά. 53-66,
Συν 13. Στο να το 6-6, Sixers. Okay. Αν ήταν κι άλλο εξάρι, 6-6-6. Για τους προληπτικούς δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Τι μπορεί να σημαίνει. Ξέρω δηλαδή. Για να κάνει ένα power το Μπούτιτς, δεν κατάφερε και τώρα. Δύο παίκτες θα αφήσει την πάρα στο καλάθι. Πριν μπει το καλάθι, ο Αλβανός ζητάει time out. Στόχισε σε μία ακόμα προσπάθεια που τον μπάσεις. Το συν 15 οι Sixers. Time out που έχει καλέσει ο Αλβανός. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Βρίσκονται πραγματικά με την πλάτη στον τοίχο τώρα οι Timberwolves για να δούμε τι μπορούν να βρουν. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν έπειτα από το time out. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι. Καλλιόρα στην πρώτη κατοχή έπειτα από το time out για του Timberwolves. Για να δούμε εάν έχουν απάντηση οι γηπεδούχοι. Καλλιόρα. Περιμένει πολύ ψηλά για να τον πιέσει, αλλά δεν έχει πάρει την μπάλα. Ο Κτομπάση σου για τρει στα Καλαίδη. Άστοχο, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Το χρειάζονταν αυτό το τρίποντο. Ο Timberwolves. Παναστασάκι. Στα 16 δευτερόλεπτα. Ωραία, απελευθερώθηκε και θα ευστοχίσει. Είναι τα 3.70, ακόμα πιο μπροστά οι Sixers. Ωραία. Πάλι σιρήνα. Κρόνος. Είναι μέσα στα 8 δευτερόλεπτα, πήρε ένα screen, περίεργη φάση. Από τον Μαυρούδη στην απέναντι πλευρά, η μπάλα περπάτησε τώρα για λογαριασμό του Sixers. Σπυρόπουλος δεν καταφέρει να στοχίσει. Η πρώτη φορά η διαφορά. Πρώτη φορά η διαφορά, ωραίο. Στους 17 πόντους υπέρ των Sixers. Ένα screen θα εκτελέσει πίσω από τον Σπυρόπουλος που έδωσε μου τσέλι. Άστοχο στο εξωτερικό ριμπάντο του διαδηματος. Καυτή πάσα και καλάθι. Στον Μπουκιάβαση. Για μία ακόμα φορά, απλό μπάσκετ. Ωραίος τώρα σου τα φέρτα εντός εισαγωγικών. Καλλιόρας πήγε να κερδίσει το φάουλο, δεν τα κατάφερε. Αντρέψε τον γερογυμάτο. Τον Σουσάκη διορθώνω. Λίγο μπερπάσκι τώρα στην απέναντι πλευρά. Μπορούσε να τελειώσει η φάση ο Σπυρόπουλος, όμως μπόρεσε να τελειώσει τη φάση ο Καλλιόρας. Παίρνει σε άμυνα. 55-52. Τζέλης. Πήγε η μπάλα με κάποιο τρόπο στον Αθασάκη, ο οποίος δεν θα την βάλει στο καλάθι για 3 πόντους. Καλλιόρας. Ένας πέρασε ανάμεσα από δύο, πάει ανάμεσα στη ρακέτα. Καλάθι και φάουλ. Παίρνει στο Μουτσέλη. Τα λέει με τον ρεφ. Στο στον Καλλιόρας, 58-72. Στο 2-14, Timberwolves. Τριβλημάτος, κάπου εδώ πέρα παθαίνω κρίση με το σκόρτ, το λέω συνέχεια. Θα γυρίσει άστοχος όμως, ουσιάμπασης. Καλλιόρας. Καλή άμυνα ο ουσιάμπασης πάνω του. Και δεν είναι η πρώτη φορά που πιέζουν παίκτες ή παίκτης αυτή τη φορά, με την περίπτωση. Τον Καλλιόρα, ακόμα και με το που πάρει την μπάλα στην απέναντι πλευρά. Σε διατρίζει δεν θα τον δικαιώσει τώρα ο Τσιάβασης. Ο Σπυρόπουλος. Δίνει η τεχνολογία ο Γερολυμάτος. Πάρει ένα screen. Σου διατρίζει εκτελέσει ο Σπυρόπουλος. Πίσω από αυτό άστοχο. Θα πάρει το rebound από τον Ζωάνο τελικά. Ρόνος μέχρι μέσα στέκεται. Εκτελεί απέναντι στον Μουτσέλη άστοχος. Ο Γερολυμάτος το rebound κάνει και τη χειρονομία για ποιο set. Παιχνίδι από πλευρά των Sixers, καθώς έχουμε περάσει το τελευταίο 5 λεπτό της κανονικής περίοδου, δεν έχουμε λόγο να βιάζονται κάθε άλλο. Οι Sixers, ωραία, πάσα που θέλει, αφήσει το καλάθι, πήρε από το Σπυρόπουλο. Καλλιόρας. Καλλιόρας, πήγε να περάσει ένα από το δύο, χρόνος στα 10 δευτερόλεπτα, άστοχος. Θετικό rebound όμως από τον Καλλιόρα, ο οποίος πάει μέχρι μέσα και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δηλαδή. Ναι, μετράει. Πιο πάνω το ζήλος. Ο Σουσάκης πήγε να βγάλει την μπάλα ενώ έχει περάσει εντός.
Sixers όμως είχα και επίσης για τους Sixers. Στο διατρίσσα καλά είδης άστοχος. Στο πάση στο αμυντικό rebound. Στο πάση θέλει συγκρατή. Φάουλ από το γραμματίκα, λίγο πριν πάρει αυτό την μπάλα. Σκυρόπουλος, δύσκολη προσπάθεια, άσκοπος. Υπάρχει και το rebound αμυντικό από τον Κλόνο τελικά. Βέβαιας. Βέβαια στα 8 δευτερόλεπτα στην κορδία θα καλαίτησε ο διατρής. Σάστοχος, επιθετικό rebound και καλάθι. Δεν είχε να μην έτσι να μην στο μείον 12 λοιπόν. Για να δούμε. Έχουν γίνει και πιο τρελά, αλλά πρέπει να βιαστούν, χρειάζονται σκορτ και γρήγορα για την Μπεργούλ. Πρόπλος θα γυρίσει, άστοχος. Δεν θα μπει το καλάθι πέρα στον κλόνο. Τώρα συγκραθεί, θα λίγο να βγει, δικό συμπάλλει ένα κλαφί. Την διάβαση. Τώρα στα 16. Στέκεται, εκτελεί άστοχος. Ρούδης. Πάτος. Εκεί πέρα είδω στο Σπυρόπλο, πήρε στην τρίπλα μπάλα. Θέλει συγκρατή, κάνει μια τρίπλα για προσποίηση. Δεν θα έρθει το καλάθι. Πομπήριξε εκεί πέρα. Πάνω στο σάκι στο ελαττήριο. Και φάουλ. Την ρολμά του έχει κάνει στον καλή ώρα. Τέταρτο. Τέταρτο δικό του. Θα πρέπει να μείνουν με 4 οι Sixers. Αν ο παίκτης κάνει ένα ακόμα. Όχι, τότε θα μείνουν με 4, τώρα απειλούνται που έχει 4. Καλιόρα. Να τυχήσει λίγο η έκρασή μου. Καλιόρα, φάουλ, μου διάβαση. Ωπ, μπήκε το καλάθι τώρα που δεν μετράει όμως για τον Καλιόρα. Καλιόρα, πήρε το γραμματίκα στην παραφορά. Έχει μέσα σε ένα σου που έμοιαζε με αυτό που πήρε προηγουμένως, είναι αυτός που πάλι ο Μαυρόντης. Πολύς φαουλ λέει ο Καλιόρας. Για να δούμε. Σπυρόπουλος. Θέλεις την επιλογή στα 9 δευτερόλεπτα, Σπυρόπουλος. Ξεκίνησε από την επιλογή μέχρι μέσα, πάσα γερολυμάτος. Τζάμψε το άστοχο, πήδηξε για το rebound, αλλά δεν το... Γύρω πνεύμασης ο Καλιόρας, δύσκολη προσπάθεια running floater. Για να πάρει όλη την επίθεση πάνω του, το έκανε, αλλά δεν δικαιώθηκε Σπυρόπουλος. Τελευταίο δίλεπτο, crunch time στον Καρίνα, τα λέει Σπυρόπουλος με τον ρεφ. Για τρεις, έστοχο! Πίσω από το screen που έδωσε ο Γερονιμάτος. Καλιόρας, θα τηρήσει το φάουλο που μου θέλει. Τέταρτο! Και για δεύτερο παίκτη τώρα. Τον Sixers. Άστοχος ο Καλιόρας. Άστοχος στη δεύτερη, Σπυρόπουλος στο rebound. Περθεί μέσα στην ρακέτα Ρούδης. Γυμμάτος, αφήστε το πάρος στο καλάθι, είναι άστοχος όμως. Συν 15 και πάλι Sixers. Δεν έχουν φάλα δώσουνε. Πάνω Σπυρόπουλου. Δύο βολές. Έχουν 3 να δώσουν οι προηγούμενες. Στην κρίση πάντα έχουν όμως αυτά. Βρίσκονται αγκαλιά με την νίκη στην πρεμιέρα. Αγκαλιά με το να μπουν στο δεξί. Με το δεξί. Στο δεξί μονοπάτι με το δεξί πόδι οι Sixers. Στη μάστερ του καλοκαιριού. Λόνος έσοχος 4. Σπυρόπουλος σε πιο low tempo. Όμως είναι λογικό, κούραση μεγάλη σπότ από τους Sixers. Αλλά και από τους Timberwolves. Δεν πήγαν ελάχιστες αλλαγές που πραγματοποίησαν.
Ποια βασίσεις. Μέχρι τον Νάκης για τρεις άστοχο από τον Σπυρόπουλο. Πολύ ψηλά θα πάρει το μικρό λιμάνο από τον Σάκης. Πάλι Σπυρόπουλος. Κουτσέλης για τρεις στα τέσσερα δευτερόλεπτα. Άστοχος, Κλόνος παίρνει το rebound. Καλλιόρας. Καλλιόρας και είναι έστοχος ο καθένας του Κουτσέλη. Κουτσέλης πήρε τον Σπυρόπουλο. Γυρολιμάτος. Για τρεις, άστοχο, Καλαΐδης, το rebound. Δεν θα υπάρξει άλλη επίθεση. Οπ, όχι, για να δούμε. Σου για τρεις, άστοχος, ο Αλεφάκης. Θα να πάρει άλλο ένα, λέει ο Αλβανός. Σου για τρεις και πάλι. Πάλι προλαβαίνει 1,3 δευτερόλεπτα. Όχι, πάρα περνά εκτός. Τελικός σκορ, λοιπόν, 65-67. Δεν σταμάτησε ο χρόνος για να μείνει ένα και κάτι. Στο συν 12, οι Sixers οι οποίοι πάλεψαν και τα κατάφεραν απέναντι στο Timberwolves. Με το δεξί λοιπόν μπαίνουν οι μάστερ του καλοκαιριού. Πολύ μεγάλο μάτσο από τον Σπυρόπουλο και από τον Μουτσέλη. Κάπου εδώ πέρα στην προηγούμενη μετάδοση από όλους όσοι συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το πολύ ακουστικό υλικό. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.